Ο τόπος μας σήμερα είναι ο Άγιος Παύλος του Δήμου Νεαπόλεως Σικαιών. Κατά πολλούς το ομορφότερο τοπίο της Θεσσαλονίκης. Το μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα γνωρίσουμε έναν ιστορικό οικισμό, παλιά έδρα Δήμου, όπου περπάτησε ο Απόστολος Παύλος. Σήμερα θα γνωρίσουμε έναν ωραίο και διαφορετικό ελληνισμό. Καλημέρα! Γεια σου Γιώργο, καλώς ήρθες. Κώστα, καλώς ήρθες σε αυτόν τον όμορφο τόπο μας. Χρησιμοποιώ το τίτλο. Όχι απλά όμορφος. Της εκπομπής σου. Σε ευχαριστώ και είναι τιμή μου. Το μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης. Έτσι ακριβώς όπως το λες. Είναι ό,τι ομορφότερο έχει η Θεσσαλονίκη. Έτσι ακριβώς. Κάθεσε να τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν πρόεδρε μου, είσαι γέννημα θρέμα από εδώ, τον Άγιο Παύλο. Τον Άγιο Παύλο εγώ ήρθα 5 ετών, 5 χρονών. Έμενα στους Αγίους Αναγύρους, όμορο κομμάτι του Δήμου. Από 5 χρονών κατοικώ εδώ στον Άγιο Παύλο. Η δουλειά μου ήταν εδώ, γνωρίζω πολύ κόσμο. Άρα οι εικόνες σου και κυρίως τα παιδικά όμορφα χρόνια όλα είναι βιωμένα, όλα είναι εδώ, σε αυτόν εδώ τον τόπο. Όταν περπατάς, ακόμα και σήμερα, εδώ στα στενά, στις ανηφόρες, στις κατηφόρες, νιώθεις ότι είσαι σε ένα τόπο, κέντρο, απόκεντρο, ένα μεγάλο χωριό. Ο Άγιος Παύλος κράτησε το στοιχείο του χωριού, για καλό μας δηλαδή, γιατί όλοι γνωρίζουν ο ένας τον άλλο. Βγαίνεις στον δρόμο, σε καλημερίζουν όλοι. Σου λένε τα πάντα. Τους συναντάς, μιλάς μαζί τους, κράτησε αυτό το στοιχείο του χωριού και νομίζω είναι καλό αυτό για τον τόπο μας. Είναι κοντά στην πόλη, είναι κέντρο από κέντρο, όντως είναι 5 λεπτά το κέντρο της πόλης. Τα πόδια. Ναι. Είναι βορειοανατολικά της Θεσσαλονίκης, στους πρόποδες του Σέισου, στο ομορφότερο κομμάτι όπως πεις πριν της Θεσσαλονίκης, με θέα όλη τη Θεσσαλονίκη, με γραφικά σοκάκια, με... Εμείς παιδάκια εδώ σε αλάνες παίζαν, τώρα φυσικά δεν υπάρχουν αυτά. Αλλά το χρώμα παραμένει. Παραμένει, ναι, ευτυχώς. Διοικητικά, πού ανήκει σήμερα ο Άγιος Παύλος? Μετά το 2010, με τον καλλικρατικό νόμο, ο Δήμος, πρώην Δήμος Αγίου Παύλου, με άλλες τρεις Δήμους, δημιουργήσαν το μεγάλο Δήμο, τον ενιαίο πλέον Δήμο, Νεάπολη Σικαιών.
Σήμερα, πόσους κάτοικους εγγεγραμμένους έχετε? Με την απογραφή που έγινε το 2011, οι κάτοικοι είναι 6.852. Μιλάμε για τους μόνιμους, για τους μόνιμους. Οι δημότες μας. Οι δημότες, ακριβώς έτσι. Οι κάτοικοι είναι περίπου διπλάσιοι. Δηλαδή έχει γίνει μια πόλη. Ναι. Έχει γίνει μια πόλη. Που βέβαια όμως δεν διαφέρει σε τίποτα, είναι κομμάτι της Θεσσαλονίκης, δεν είναι όπως τα παλιά χρόνια, μακριά, θα λέγαμε ίσως και η εξοχή της Θεσσαλονίκης. Ναι, όχι, όχι, είναι ένα κομμάτι της Θεσσαλονίκης, του πολυνομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Ο επισκέπτης που θα ανέβει εδώ, έτσι να το λέω ψηλά, να έρθει εδώ στον μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης, για αυτόν τον τόπο τι θα πρέπει να γνωρίζει, ότι έχει από σχολιά, από καταστήματα, από ήδη θα έλεγα πρώτης ανάγκης από πλευράς επαγγελματιών, επιχειρήσεων. Να πούμε πρώτα για τα σχολιά. Να σου πω. Στον Άγιο Παύλο έχουμε δύο δημοτικά σχολεία, το πρώτο και το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άγιο Παύλο. Έχουμε τρία νηπιαγωγεία. Δυστυχώς ο παιδικός σταθμός έκλεισε γιατί ήταν τα παιδάκια λίγα και συνονωθήκανε στο Δήμο Σικιών, εκεί εξυπηρετούνται τα παιδάκια. Εκτός τα νηπιαγωγεία, εκτός τα σχολεία μας αυτά, δεν ευτυχήσαμε να κάνουμε γυμνάσιο γιατί τα οικόπεδα που είχε τότε ο Άγιος Παύλος ήταν μικρά. Ήθελε να έχει πάνω από 2.500 στρέμματα οικόπεδο για να γίνει γυμνάσιο. Είχαμε ένα οικόπεδο το οποίο ήταν 1.600 μέτρα. Γίνανε μελέτες και από τους προηγούμενους δημάρχους, αλλά δεν ευδοκίμησαν αυτά τα πράγματα. Οπότε μείναμε με αυτά και τα παιδάκια μας εξυπηρετούνται είτε από το Δήμο Θεσσαλονίκη στο 7ο Λύκειο και γυμνάσιο, είτε από το 2ο Σικιών. Συλλόγους έχετε? Έχουμε αθλητικό, έχουμε το μεγάλο ιστορικό αθλητικό κέντρο πάνω του Αγίου Παύλου. Όντως είναι καταπληκτικό. Ναι, ναι. Και οι άνθρωποι το γνωρίζουν σαν γήπεδο του Κεραυνού. Υπάρχει αυτό το ιστορικό σωματείο Κεραυνός στον Αγίου Παύλο, ένα από τα παλαιότερα. Είναι ο αίωλος Αγίου Παύλου και η δόξα Αγίου Παύλου. Υπήρχε παλαιότερα και ο θρίαμβος Ευαγγελίστριας. Και αυτή μια έτσι μεγάλη σεβαστή και ιστορική ομάδα της πόλης Θεσσαλονίκης. Η οποία για λόγω μάλλον προβλημάτων που είχαν μεταξύ τους εκεί συνομηθήκαν με κάποια άλλη ομάδα και συνεχίζουν τα παιδιά σε άλλες ομάδες τώρα. Από πλευράς επαγγελματιών. Από επαγγελματίες έχουμε... Καλύπτονται οι κάτοικοι με τα καταστήματα που υπάρχουν εδώ. Ναι, ναι. Σε κάθε... Επειδή είναι ιδιόρθμος ο χώρος του Αγίου Παύλου εδώ πέρα. Δηλαδή, η Ευαγγελίστρια είναι μικρός συνοικισμός από κάτω. Εκεί μέσα έχει την αγορά τους. Έχει τα πάντα. Μανάβι, φούρνο, φαρμακεία, ταβερνάκια. Έχει την αγορά τη δική του. Ο Άγιος Παύλος, μετά το κεντρικό κομμάτι που είμαστε εδώ στο πρώην Δημαρχείο, το ίδιο ακριβώς έτσι. Έχουμε εδώ τα μεγαλύτερα, τα πιο καλά. Και βέβαια το χώρο εστίασης εδώ. Είναι τα φημισμένα αυτά του μπαλκονάκι. Είναι φημισμένα. Ναι, αυτά είναι φημισμένα. Ο τόπος εδώ έχει δυνατότητες ανάπτυξης. Κοίταξε τώρα με τον δήμαρχο που έχουμε προσπαθούμε και το παραμικρό να μπορέσουμε να το αναπτύξουμε. Όχι, είναι ζωντανότατος, είναι ζωντανότατος, είναι δοκιμασμένος. Ο δήμαρχος μας για το συμβουλίο. Είναι δοκιμασμένος δήμαρχος, δεκαετίες. Ο άνθρωπος είναι γνώστης της αυτοδιοίκησης.
προσπαθούμε για το καλύτερο. Δηλαδή, ό,τι γίνεται να το κάνουμε στον Άγιο Παύλο, όσο μπορέσουμε καλύτερα και πιο σύντομα. Μια εκκλησιά. Στην κόσμο. Βλέπεις πώς εκεί πέρα, πώς είναι στημένη η εκκλησιά. Το Αγίου... Το Αγίου Παύλου. Το Αγίου Παύλου. Άγιος Παύλος. Είναι ο προστάτης μας. Γι' αυτό και έχουμε την ονομασία λόγω της εκκλησίας. Ήταν, να πάμε λίγο ιστορικά. Ήταν στο διωγμό του Αγίου Παύλου προς τη Βέρεια. Είναι η σπηλιά που βγαίνουν τα νερά που δροσίστηκε ο Άγιος Παύλος. Και λίγο πιο πέρα θα δούμε και το βήμα του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μιλούσε προς τη Θεσσαλονίκη. Άρα, με λίγα λόγια, μιλάμε για ένα στολίδι, το οποίο έχει τα πάντα, κρατάει το χρώμα του μικρού τόπου, δεν είναι χωριό, απλά έχει εκείνες τις αξίες της ανθρώπινης, που λέμε της παλιάς εποχής, της παλιάς Ελλάδας. Ναι, τις κρατάμε τις αξίες. Της οικογένειας, της φιλίας, το έχει ο Άγιος Παύλος. Αυτά είναι χαρακτηριστικά πολύ σημαντικά και όταν φίλες, φίλοι, τα ακούς διαστόματος ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος όμως γεννήθηκε, πορεύεται, ζει η οικογένειά του εδώ, δραστηριοποιείται στα κοινά, βοηθάει αυτόν εδώ τον τόπο και αναφέρει ότι κρατάμε αυτές τις αξίες, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι απλά παρήγορο, είναι ελπιδοφόρο ότι η Ελλάδα αντιστέκεται. Αντιστέκεται κάθε ημέρα, σε κάθε τόπο, μέσα από παρουσίες ξεχωριστές. Πρόεδρε μου, εγώ να σε ευχαριστήσω εκ των προτέρων, γιατί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε μαζί, για όλη σου τη συμπαράσταση και τη βοήθεια και να ξεκινήσουμε να γνωρίσουμε τον τόπο, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους, να μάθουν όλοι οι φίλοι της εκπομπής του τόπου μας ποιος είναι αυτός εδώ, θα λέγαμε, ο μαγευτικός. Γιατί όσοι δεν έχετε έρθει στον μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης, να το κάνετε συντομότατα. Θα έλεγα κιόλας αμέσως. Γιώργο, εγώ ευχαριστώ που κάνατε την επιλογή της εκπομπής σας να είσαστε στον τόπο μας. Είναι ευλογημένος τόπος. Θα δεις και τους ανθρώπους, θα σε αγαπήσουν, θα τους αγαπήσεις. Και θα δούμε τα καπί μας, ε. Βεβαίως. Έχουμε τρία υποκαταστήματα καπί. Είναι το Α, το Β και το Γ. Θα περάσουμε από εκεί, θα δεις τους ανθρώπους αυτούς, τους πατεράδες μας. Πολύ ωραία. Να πω κάτι, ένα συμπληρωματικό, ότι ο Άγιος Παύλος έχει το 1/3 του περιαστικού δάσους του Σέιξου. Είναι στους πρόποδες του Σέιξου. Είπαμε, είναι το μπαλκόνι. Έχουμε πολύ καλό το μπαλκόνι. Η τοποθεσία μας είναι φανταστική. Έχει τα πάντα από πλευράς αναψυχής και ταξιδιού ψυχής, έχει τα πάντα. Εδώ είναι το Σέιξου, εδώ είναι τα κάστρα, εδώ είναι ο Απόστολος Παύλος, εδώ είναι ο Θερμαϊκός, όλα είναι με μια παρουσία να κάνει ο οποιοσδήποτε επισκέπτης Θεσσαλονικαίας ή όχι, οποιοσδήποτε επισκέπτης, οποιαδήποτε περιοχή, θα τα νιώσει αμέσως με τον ερχομό του εδώ. Ξεκινάμε, Πρόεδρε. Να είσαι καλά. Η ιστορία του Αγίου Παύλου είναι πολύχρονη, παρότι ένας οικογενειακός, θα έλεγα με την λαμπρή, αν μπορούσα να χαρακτηρίσω έτσι την έννοια πληθυσμιακά του πρώην Δήμου Αγίου Παύλου, όλη αυτή η περιοχή είναι ένα στολίδι σε όλο το διάβα του χρόνου και η ιστορία αυτή έχει γραφεί, όπως σε όλες τις περιοχές της πατρίδας μας, με δυσκολίες και με πίκρες. Ο Νίκος Βαρσάμις είναι ο πρώην δήμαρχος και νυν δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Νεαπόλεως Σικαιών, όπου θα μας γυρίσει λίγο το χρόνο πίσω, θα μας πει κάποια πράγματα για την ιστορία αυτού εδώ του τόπου. Νίκο μου, καλημέρα. Καλημέρα. Σε αυτόν τον τόπο... Πρώην Δήμαρχος. Πρώην Δήμαρχος. Πρώην Δήμαρχος του Αγίου Παύλου, τελευταίος Δήμαρχος του Αγίου Παύλου. Κατέβασε το κεπέγγι του Δήμου και μετά μετανομάστηκε σε Δήμος Νεάπολης Οικειών. Πιστεύεις ότι έστω και γιατί στην περιφέρεια είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά και εδώ ο Καλλικράτης ωφέλησε αυτή τη μεταξέλιξη. Τον τόπο τον ωφέλησε όσον αφορά τα διοικητικά και τα οικονομικά του,
του Αγίου Παύλου, θα μπορούσε να ήταν και ακόμα καλύτερο. Βέβαια, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ιστορικά, πώς μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα για αυτή την περιοχή? Για αυτή την περιοχή, οι ενδείξεις που έχουμε ότι πρωτοκατοικήθηκε το 42, περίπου το 42 π.Χ. όταν χτίστηκε και η Ακρόπολη, όπου εδώ κατοικούσαν άνθρωποι παροδικά και ήταν πιο πολύ βοσκοί ή είχαν τα ζώα τους πιο πολύ εδώ πάνω. Μετά εμφανίστηκε και κρυβόταν εδώ στο Δήμο, στο χώρο του Αγίου Παύλου, ο Απόστολος Παύλος. Κρυβόταν όταν τον κυνηγούσαν. Μιλάμε για τη δεύτερη αποστολική του περιοδία. Ήρθε και κρυβόταν στο σπήλαιο του Αγίου Παύλου, ο οποίος είναι ένας χώρος τουριστικής προβολής του Δήμου. Γι' αυτό και ο Δήμος Αγίου Παύλου και τώρα ο Δήμος Νεάπολης και το κομμάτι αυτό του, η ενότητα του Αγίου Παύλου, είναι, έχει τουριστική προβολή. Οι πρόσφυγες είναι πιο πολύ ο πληθυσμός από όταν ήταν πρόσφυγες. Οι οποίοι περίπου ήρθαν με το 22 και μετέπειτα. Από το 22 και μετέπειτα και ήρθαν από όλες τις χώρες. Από όλες τις περιοχές δηλαδή. Ναι, από όλες τις περιοχές και κατοικήθηκε. Τα οικόπεδα δόθηκαν. Φαντάζομαι από Πόντο, Μικρά Ασία, Φράκη. Ήταν από, και από τη Θράκη, από τη Μικρά Ασία και από τον Πόντο και από άλλες περιοχές της Ελλάδος άρχισαν να έρχονται στη Θεσσαλονίκη όταν άρχισαν να αναπτύσσεται εμπορικά η Θεσσαλονίκη. Τα οικόπεδα όλα αυτά ήταν της Πρόνοιας και δόθηκαν από την Πρόνοια στους κατοίκους αυτούς, τους τότε κατοίκους του Αγίου Παύλου και έμειναν αυτές οι περιοχές. Εδώ γίνανε δηλαδή και τα σπίτια επικισμού που κάποια ακόμα πιθανώς να υπάρχουν. Υπάρχουν ακόμα και σε πολλά οικόπεδα που πρέπει να αφισβητούμε να αφήσουμε από τα τουρκικά κοιτάπια. Μετά έγιναν οι φυλακές του Κεντρικού Λέω. Ναι, γιατί η περιοχή είναι συνδεδεμένη, ναι, δηλαδή, με το και με αυτό το κομμάτι. Εκεί όπου πρώτα χρησιμοποιήθηκαν οι φυλακές, τα βυζαντινά τείχη είναι περιβάλλουν τον Άγιο Παύλο, περικλείουν μάλλον τον Άγιο Παύλο και τα νεκροταφεία της Ευαγγελίστριας. Είναι ένας τουριστικός προορισμός, όπως είπα και πριν, ο Άγιος Παύλος και σε αυτή την περιοχή έρχονται για να, πέρα από την απίστευτη θέα που έχει, για να δουν και το αγίασμα του Απόστολου Παύλου. Θρησκευτικός τουριστικός προορισμός. Κάποια στιγμή αναπτύχθηκαν όλες οι ταβέρνες εδώ του Αγίου Παύλου γύρω από τα κάστρα και είχε μεγάλη άνθηση η τουριστική προβολή και η διασκέδαση της πόλης. Όλη η διασκέδαση της πόλης, όπως τώρα είναι στα Λαδάδικα. Είναι το μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης. Ήταν εδώ στην περιοχή του Αγίου Παύλου. Είναι το μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης, όπως ακριβώς το είπατε. Και έχει αναπτυχθεί και οικονομικά η περιοχή. Άρα, αυτά είναι τα λίγα, έτσι θα έλεγα, στοιχεία, τα ιστορικά. Μια περιοχή παλαιότατη, από το 42 και μετέπειτα προ-Χριστού, έχει ζωή με τον ένα ή τον άλλον τρόπο και σε όλα αυτά κατέχει την ηγετική θέση όσον αφορά την ομορφιά. Έτσι. Από εδώ βλέπεις και τον Πόνιμο, από περιοχή, εδώ βλέπεις και το Θερμαϊκό, από εδώ βλέπεις όλη την πόλη. Ναι. Είναι μια περιοχή όπου είναι πολύ κοντά τα πανεπιστήμια, είναι πολύ κοντά το κέντρο της πόλης και είναι ακόμα η γειτονιά, είναι η ησυχία. Η χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η γειτονιά. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Βλέπω ότι είσαι ο μοναδικός άντρας με πολλές γυναίκες. Ναι, επειδή σήμερα λόγω καιρού μας απουσιάζουν κάποιοι άντρες, η χοροδία μας, να συστηθώ πρώτα, είμαι ο εκπρόσωπος του ΒΚΠΗ Ευαγγελιστρίας Αγίου Παύλου, λέγομαι Γιάννης Δαραμήλας και είμαι... Και είσαι τυχερός.
Και είμαι υπεύθυνο. Είμαι τυχερό με τόσες γυναίκες. Σε προσέχουν σαν τα μάτια του. Ναι. Λοιπόν. Το καπί, το καπί εδώ τη Ευαγγελιστρία. Είναι παλιό καπί. Πόσα άτομα έχετε? Σαν μέλη είμαστε περίπου 250 μέλη. Πολύ μεγάλο αριθμό. Αρκετό μεγάλο. Υπάρχει συμμετοχή. Το μέλος στις δραστηριότητές σας. Υπάρχει, αλλά όχι αρκετή, μπορώ να πω. Πάντως υπάρχει. Υπάρχει μια συμμετοχή. Κάνουμε διάφορες δραστηριότητες. Όπως χοροδία που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό που μας διέκοψα. Εγώ αφήνω από την πρόβα σας. Ακριβώς, κάνουμε την πρόβα της χοροδίας, γιατί θα έχουμε φεστιβάλ τον Ιανουάριο στο Δήμο Νεάπολης Οικειών. Μεγάλο φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο. Και κάνουμε και άλλες δραστηριότητες, όπως κάνουμε χορό. Χωροσπερίδα, ναι. Που θα πάμε και τώρα επί ευκαιρία στην Ονειρούπολη της Δράμας. Κάνετε και τέτοια ταξίδια. Ναι, κάνουμε ταξίδια. Έχουμε άλλες χοροδίες. Γίνονται συναντήσεις και με άλλες χοροδίες. Ναι, κάνετε. Κάνουμε και γυμναστική. Κάνετε γυμναστική. Κάνουμε και γυμναστική. Μια φορά τη βδομάδα, μια φορά όπως είπαμε τη χοροδία τη βδομάδα και μια φορά κάνουμε το χορευτικό. Άρα έχετε μια σημαντική δράση κάθε σχεδόν ημέρα. Συναντιέστε άντρες, γυναίκες. Δεν συζητάτε όλη μέρα για τους γιατρούς. Εσείς δράτε, αγωνίζεστε. Ακριβώς. Τραγουδάτε, χορεύετε, κάντε γυμναστική και δίνετε κουράγιο, έτσι όπως λέει και η κυρία, συμμετέχουμε στα πάντα. Συμμετέχουμε, ναι, όσο μπορούμε συμμετέχουμε. Οπότε, και καλούμε και τα άλλα τα μέλη μας, τα οποία δεν είναι ενεργά, να μπορούν να συμμετέχουν και αυτά. Και μέσα από αυτό το κάλεσμα, να πω ότι ο Δήμος Νεαπόλεως Οικειών και ειδικά το Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Παύλου και Ευαγγελιστρίας έχει τρία καπί. Εδώ είμαστε στο δεύτερο καπί. Εδώ είμαστε στο β. Και αντιλαμβάνομαι ότι και τα υπόλοιπα δύο είναι σε αυτό το σύστημα. Εξίσου, να το πω έτσι, σε αυτό το πλάνο, σε αυτή τη φιλοσοφία, σε αυτή τη στάση ζωής. Γιατί αυτό που κάνετε είναι στάση ζωής. Ναι, πάνω σε αυτό το θέμα θέλω να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρό μας, τον κύριο Γαλανό, ο οποίος είναι υπεύθυνος των καπί, όλων των καπί του Δήμου Αγίου Παύλου και του Δήμου Νεάπολης Οικειών. Οπότε με τη στήριξη αυτού νου έχουμε αυτές τις δραστηριότητες. Πολύ ωραία, γιατί σας διέκοψα από την πρόβα σας να τραγουδήσετε για την εκπομπή ένα τραγούδι. Βεβαίως, θα σας τραγουδήσουμε όσο θέλετε και ένα και δύο. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Απάνω στη μαύρα μου μάτια,
η επίσκεψή μας σε ένα φούρνο και κυρίως ιστορικό όπως είναι ο Τάσος στην περιοχή του Αγίου Παύλου, την ιστορική, μας φέρνει κοντά με αυτά τα οποία βλέπουμε και οσφριζόμαστε με τις γιορτές του Χριστουγέννου και της Πρωτοχρονιάς. Και βέβαια οι άνθρωποι που ασχολούνται γύρω από το επάγγελμα του αρτοποιού περνά δύσκολες στιγμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτές οι δύσκολες στιγμές είναι και ευχάριστες. Πάντα. Πάντα είναι και ευχάριστες. Έχει πολλή δουλειά. Έχει πολλή δουλειά, αλλά έρχεται σε επαφή με τον κόσμο, είναι χαρούμενη δουλειά. Και κυρίως να πλησιάζουμε προς τις γιορτές. Οι γιορτές βέβαια είναι πολλή δουλειά, αλλά... Η προσπάθεια είναι... που έχετε εδώ είναι οικογενειακή. Πάντα οικογενειακή. Είναι αυτή που σας δίνει δύναμη να αντέχετε τις όποιες δυσκολίες. Ναι, ο ένας τον άλλον, ναι. Στηρίζει ο ένας τον άλλον. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, δηλαδή η συμπεριφορά είναι διαφορετική όταν βλέπει σε μια πιο πιστή κοινωνία, γιατί ο Άγιος Παύλος είναι ένας τόπος μικρός. Γειτονιά. 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 Που είμαστε... εκτιμάει την οικογενειακή βέβαια προσπάθεια. Βέβαια. Εκτιμάει την οικογενειακή επιχείρηση. Βέβαια την εκτιμάει, είμαστε. Του στηρίζει με τα μικρά ονόματα, μας λένε τα προβλήματά τους. Μπορεί να κάτσουν να συζητήσουν, να πούν πώς είναι η μέρα τους, πώς δεν είναι. Αυτά έχουν και μια βοητεία. Παράλληλα και μια κούραση, γιατί πρέπει να ακούτε της ημέρας τα προβλήματα που είναι πολλά για τους πολλά, ανθρώπους. Πολλά για τον κόσμο. Αλλά όταν μας τα λένε, ξελαφρώνουν. Ναι. Αυτό είναι το. Το καλό μιας κοινωνίας μικρής και που έχουν το θάρρος να μιλάνε σε μια επιχείρηση που έχει οικογενειακά χαρακτηριστικά. Μέρες εορτών, Χριστούγεννα, τι θα ήθελες να πεις, φτάνουν σε λίγες μέρες, τι θα ήθελες να πεις, όχι μόνο στους γνωστούς, στους ανθρώπους που είναι εδώ μέσα, συνεργάτες, πελάτες, επισκέπτες. Εύχομαι να περάσουν καλά, ευτυχισμένα, να έχουν την υγεία τους και να μην θυμώνουν με το παραμικρό, γιατί ο κόσμος έχει πάρα πολλά νεύρα. Βλέπετε με πόσο απλό τρόπο το λέει η γωγό, που μαζί με τον σύζυγό της, τον Χρόνη, είναι πολλές ώρες εδώ μέσα. Να μην θυμώνει με το παραμικρό, γιατί βγαίνουν άσχημες εικόνες, πολλά νεύρα, όπου ο ένας απέναντι στον άλλον. Τώρα θα πρέπει να δούμε περισσότερο τα πράγματα με αγάπη και υπομονή. Με αγάπη και υπομονή, έτσι. Ίσα-ίσα που προλάβαμε τον Χρόνη, την ψυχή εδώ του αρτοποιείου, Τάσος, και μέσα από τη δυσκολία της ημέρας να πούμε λίγες ευχές, έτσι. Κάθε χρόνο, Γιώργο μου, αυτές τις μέρες φτιάχνουμε για τον κόσμο, για τους πελάτες μας, κουραπιέδες, μελομακάρονα, όλα αυτά τα πράγματα που συνδέονται με την παράδοσή μας. Και μέσα από αυτό, όλη αυτή τη διαδικασία δεν μας φαίνεται ούτε η κούραση, δεν μας βγαίνει ούτε ο κόπος. Και ευχόμαστε και στους πελάτες μας και σε όλο τον κόσμο της Ελλάδας υπομονή, κουράγιο, αγάπη και ευτυχία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τους δύο, γιατί η παράδοση έχει μέσα και τις καρδιακές ευχές. Οι καρδιακές ευχές συντηρούν την παράδοση. Αυτό κάνετε εσείς εδώ χρόνια στο χώρο σας. Εδώ πέρα δεν είμαστε μία απρόσωπη επιχείρηση. Είμαστε ένας συνδετικός κρίκος μέσα εδώ, σε αυτή την κοινωνία που είναι, στην ουσία είναι σαν χωριό. Ακόμα δεν έχουμε χάσει αυτή την επικοινωνία και την επαφή ποτέ, με τον κόσμο. Να μην χαθεί ποτέ. Καλή δουλειά. Καλή δουλειά και καλές γιορτές. Σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, καλή χρονιά.
καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Κυρία Ελευθερία μου, καλά είστε? Καλά, μια χαρά. Βράχος εδώ, μαζί με τον κύριο Αργύρη. Βεβαίως. Είναι μέσα ο κύριος Αργύρης. Ναι, ναι, εδώ είναι. Περάστε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο. Καλημέρα, φίλε μου Αργύρη. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Μοιάζει καλά, ναι. Ο Αργύρης Σιρδάρης είναι μια ιστορική μορφή στον χώρο της εκπαίδευσης. Τα φροντιστήρια Σιρδάρη έχουν μακρόχρονη ιστορία επιτυχιών και πολλών άλλων παρουσιών στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο του Αγίου Παύλου. Και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ κοντά, Αργύρη, με σένα. Και αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω, το πρώτο είναι, είσαι γέννημα θρέμα από τον Άγιο Παύλο? Είμαι τόσα χρόνια στον Άγιο Παύλο, είμαι 40 χρόνια στον Άγιο Παύλο, που αισθάνομαι γέννημα θρέμα. Γιατί η καταγωγή μου δεν γεννήθηκα στον Άγιο Παύλο, αλλά μεγάλωσα εδώ. Εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ είναι η δουλειά μου, εδώ είναι όλη η οικογένειά μου, εδώ μεγαλώσαν και σπουδάσαν τα παιδιά μου. Γιατί επέλεξες να έρθεις και να μείνεις, να αναφέρεις όλες αυτές πραγματικά τις έννοιες που είναι πολύ σημαντικές, αλλά κυρίως να δραστηριοποιηθείς εδώ? Λοιπόν, είναι δύο οι βασικοί λόγοι για τους οποίους παραμένω όλα αυτά τα χρόνια εδώ. Ο ένας λόγος είναι γιατί οι άνθρωποι εδώ έχουν μια ζεστασιά ακόμα της γειτονιάς και είναι αυτοί που με στηρίξαν πριν 35 χρόνια που άνοιξα το φροντιστήριο. Είναι αυτοί που σπουδάσαν εδώ, μεγαλώσαν εδώ και αυτή τη στιγμή φέρνουν τα παιδιά τους. Είναι όλη αυτή η κοινωνία η οποία μας αγάπησε, μας στήριξε και τώρα τη στηρίζουμε εμείς. Τη στηρίζουμε εμείς κάθε χρόνο με επιτυχίες. Και μπορεί όλα αυτά τα χρόνια να μεγαλώσουμε πολύ και να έρχεται πλέον ότι κόσμος από όλη τη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, εμείς όμως δεν ξεχνάμε ότι ο Άγιος Παύλος ήταν αυτός που στα πρώτα μας χρόνια μας στήριξε. Μας αγάπησε και πιστεύω ότι του οφείλουμε κι εμείς να μην τον προδώσουμε ποτέ. Συναισθηματικά, όπως το αναφέρεις και όπως το εισπράττω, έχω να πω ότι τυχαία δεν είναι τίποτα. Αυτό που ήταν πάντοτε ως άκουσμα, ότι ο Αργύρης Σιρδάρης πρώτα-πρώτα είναι δάσκαλος με την παλιά την κλασική έννοια. Και αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, ως δάσκαλος, να μου πεις λίγες κουβεντούλες πάνω στο θέμα παιδείας, τι πρέπει να έχει κατά νου ο γονιός, τι πρέπει να έχει κατά νου ο μαθητής, ο οποίος θέλει να φοιτήσει σε μια ανώτερη σχολή, αλλά όχι απλά να φοιτήσει για να φοιτήσει. Πώς θα δει παιδί και ο γονιός, μαθητής και ο γονιός, το μέλλον του, αν μπορεί μέσα από το δικό σας σχολείο να πάρει όλα εκείνα τα εφόδια που θα του ξεκαθαρίσουν πολλά ζητήματα που τυχόν χρειάζονται να ξεκαθαριστούν μέσα στο μυαλό όλων. Κοιτάξτε, αυτό έχει δύο παραμέτρους. Πρώτα-πρώτα ένα παιδί πρέπει να μορφωθεί, λοιπόν, για να σπουδάσει μια καλή σχολή. Το δεύτερο είναι τι σημαίνει καλή σχολή. Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό εδώ έρχεται να προστηθεί ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Η εμπειρία που έχουμε αυτά τα 35 χρόνια, η οποία βελτίωσε και τη διδακτική μας αλλά και τη συγγραφική μας δράση, γιατί βγάζουν και πάρα πολλά βιβλία τα οποία κυκλοφορούν, λοιπόν, και πιστεύουμε με τυχεία, είναι ότι προσαρμοστήκαμε πολύ και βελτιωθήκαμε στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας γονέας και ένα παιδί να ξέρει το ποια είναι κάθε σχολή, τι ανταπόκριση έχει στην αγορά εργασίας, γιατί διάλεξε αυτή τη σχολή, λοιπόν, ούτως ώστε η επιλογή του να είναι ξεκάθαρη και να μην είναι μια επιλογή τυχαία η οποία αύριο θα τον οδηγήσει στην ανεργία. Και το κυριότερο είναι ότι πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μας ούτως ώστε να αναδείξουμε τις καλές σχολές που έχει η Ελλάδα, να προωθήσουμε τους μαθητές μας για να σταματήσει πλέον αυτή η διαρροή που έχουμε στο εξωτερικό. Γιατί τα παιδιά μας σπουδάζουν ακόμα και σε καλές σχολές και δυστυχώς χωρίς ανταπόκριση στην αγορά εργασίας και καταλήγουν όλοι στο εξωτερικό. Μπορεί να διαπρέπουν
Εμείς είμαστε υπερήφανοι που έχουμε μαθητές μας που είναι καθηγητές στην Αμερική, στο MIT, έχουμε στο Λονδίνο. Στον έχουμε, κόσμο. Έχουμε μαθητές που είναι καθηγητές σε πανεπιστήμια κλπ. Αλλά θα θέλαμε όλοι αυτοί να είναι εδώ. Είναι κάτι που σας στεναχωρεί ως δάσκαλο, ως Έλληνα. Πάρα πολύ και ως δάσκαλο και ως Έλληνα, γιατί υπάρχει αυτή δυστυχώς η αιμορραγία. Και πιστέψτε με, μπορεί η οικονομική κρίση να είναι ένα μεγάλο δεινόπουλο το οποίο προκάλεσε αυτή τη διαρροή του ανθρώπινου προσωπικού και ειδικά επιστημονικού προς το εξωτερικό, αλλά αυτή η διαρροή είναι χειρότερη από την ίδια την οικονομική κρίση. Γιατί αυτή η διαρροή θα είναι μακροχρόνια και η Ελλάδα χάνει ό,τι πιο πολύτιμο έχει. Τα καλύτερα μυαλά και τα καλύτερα παιδιά. Θα μπορούσε να υπάρχει μια συνεργασία της ίδιας της πολιτείας με όλους τους φορείς, κρατικούς, ιδιωτικούς, ακόμα όμως και με τους γονείς, να μπουν κάποιες δικλείδες, κάποιες σταθερές όσον αφορά την επιλογή, το μέλλον των παιδιών. Δηλαδή να μην είναι πανεπιστήμια τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν έδρες, έχουν θέσεις, παίρνουν σπουδαστές, αλλά αυτοί δεν μπορούν να βγουν στην παραγωγή. Θα μπορούσε να υπάρχει δηλαδή μια συμβουλευτική, να την ονομάσω έτσι, μια ιεραρχία, ένας θεσμός, θα μπορούσε να υπάρχει μια συνεργασία που να μην φύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Δυστυχώς, λοιπόν, το πόσες σχολές γίνονται, πώς δημιουργούνται κλπ. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Και εδώ διαφωνούμε πολλές φορές με τους όποιους πολιτικούς που ανοίγουν σχολές χωρίς αντίχρησμα, μόνο για να ικανοποιήσουν τοπικές κοινωνίες. Και στο τέλος οι ίδιες οι κοινωνίες αυτές εμποραγούν χάνοντας και τα δικά τους παιδιά. Λοιπόν, δεν είναι λύση να ανοίγουμε σχολές χωρίς αντίχρησμα. Άρα αυτό είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Από τη μεριά μας, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε ως φροντιστηριακός οργανισμός, και επειδή δόξα τω Θεώ μας ακολουθεί πολλοί κόσμος, εκείνο που μπορούμε να κάνουμε, κάνουμε ειδικά σεμινάρια, στα οποία λοιπόν μαζεύεται πολλοί κόσμος από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, στο τελευταίο σεμινάριο του Μάιου είχαμε 700 άτομα, όπου κάνουμε επαγγελματικό προσανατολισμό, όπου δείχνουμε τους γονείς ποιοι είναι οι σχολές με αντίκρισμα και ποιες όχι, ούτως ώστε να κάνουν την πιο σωστή επιλογή. Αυτό πιστεύω μπορούμε να κάνουμε την μεριά μας και το κάνουμε ειλικρινά, σας λέω, με αγάπη και πάθος. Από εκεί και πέρα όμως, το να γίνονται σχολές οι οποίες έχουν αντίκρισμα στην αγορά εργασίας είναι δυστυχώς και δεν περνά από το χέρι μας. Είναι θέμα πολιτικό. Όντως είναι ακριβώς έτσι. Όμως οι γονείς πρέπει να έχουν κατά νου ότι υπάρχουν εκείνα τα, θα έλεγα, κοσμήματα στην εκπαίδευση, όπως ένα από αυτά είναι και το δικό σας, που βοηθάει πάρα πολύ στο να έχει μέλλον η σπουδή, η φίτηση του παιδιού τους. Κοιτάξτε, σας διακόπτω. Εντάξτε, πάνω σε αυτό προσπαθούμε και συνεργαζόμαστε συνεχώς με τους γονείς. Γι' αυτό μια φορά το μήνα, λοιπόν, έρχεται ο γονέας στο φροντιστήριο και πέρα από την απόδοση του παιδιού στα μαθήματα και την όποια συνεργασία για να το βοηθήσουμε, ακριβώς κάνουμε πάντα και μια κουβέντα επαγγελματικού προσανατολισμού. Πού θα κατευθυνθεί ένα παιδί. Και αυτό το ξεκινάμε από την πρώτη ηλικία, το οργανώνουμε καλύτερα στη Β' και κορυφώνεται στη Γ', όπου το παιδί πρέπει να πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Δυστυχώς αυτές οι αποφάσεις είναι αποφάσεις ζωής και παίρνονται σε μια τρυφερή ηλικία. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς και ο γονέας πρέπει να είναι δίπλα στο μαθητή μαζί και ο δάσκαλος. Γιατί αυτό το τρίπτυχο μαθητές, γονέας, δάσκαλος θα στείλουν το παιδί στην όποια καλή σχολή. Φτάνοντας στο τέλος, να γυρίσουμε πάλι λίγο στην αρχή της συζήτησής μας. Άγιος Παύλος, έρχονται Χριστούγεννα, έρχονται μέρες γιορτινές. Το χθες με το σήμερα είναι διαφορετικό. Εμείς εδώ στον Άγιο Παύλο έχουμε το μεγάλο πλεονέκτημα να ζούμε ανάμεσα στα Βυζαντινά κάστρα και στο περαιαστικό δάσος του Σέιξου. Και επιπλέον έχουμε μια φανταστική θέα, νομίζω η μοναδική στη Θεσσαλονίκη, όπου από τον Άγιο Παύλο έχουμε μπροστά μας όλη την πόλη, όλο το Θερμαϊκό και τον Όλυμπο. Βλέπουμε κάθε μέρα την κορυφή του Μήτικα που είναι χιονισμένη. Οι ευχές για τον Άγιο Παύλο, τους κατοίκους, τους μαθητές του, τις μαθήτριες,
για την Ελλάδα μας. Τον Άγιο Παύλο τον αισθάνομαι πρώτον ως οικογένειά μου, γιατί και τους γονείς και τους μαθητές τους είχα όλους τους μαθητές μου. Λοιπόν, για μένα είναι μια οικογένεια, γι' αυτό ακριβώς δεν άλλαξα την έδρα της δραστηριοποίησης μου και αναγκάζεται πολλοίς κόσμος να έρχεται από μακριά για να εξυπηρετηθεί στον Άγιο Παύλο. Λοιπόν, και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και να τους υποσχεθώ ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ούτως ώστε να μπαίνουν οι μαθητές μας στις καλύτερες πανεπιστημιακές σχολές. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές και εσάς. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Όταν έρχεσαι στον Άγιο Παύλο, στο μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης, είναι αδιανόητο όποιος θέλει να φάει ή να πιει ένα καφέ παλιάς εποχής να μην κάνει μια στάση στον Κρεονίδη. Από το 1935 είναι ολοζώντανος, αδιάλειπτα και περπατώντας μέσα στον χώρο του, αυτόν τον ιστορικό, νομίζω ότι είσαι σε ένα μουσείο, μουσείο όμως ψυχής, που όσοι και πόσοι δεν περάσαν, τραγουδιστές, ηθοποιοί, καλλιτέχνες όλων των μορφών, αθλητές, ποδοσφαιριστές, τι να πρωτοκοιτάξεις και τι να πρωτοποιείς. Είναι ένας χώρος τεράστιας αξίας. Είναι ένας χώρος που αφήνεσαι και ταξιδεύεις σε άλλες εποχές, πιο όμορφες εποχές, πιο ανθρώπινες. Και εμείς εδώ επιλέξαμε έτσι πολύ απλά να πιούμε ένα καρδιακό ελληνικό καφέ. Καλώς ήρθατε. Καλή μου Άννα, εσύ είσαι τρίτη γενιά, τρίτη. Η εγγονή του κύριου Κρεονίδη. Η εγγονή του Νίκου. Του κυρίου Νίκου. Κόρη του Γιάννη. Του δημιουργού, του κυρίου Νίκου. Πολλά χρόνια. Υπάρχει βάρος. Υπάρχει ευθύνη. Σε αυτή την κληρονομιά. Ευθύνη μεγάλη. Ειδικά τώρα αυτή την εποχή υπάρχει μια μεγάλη ευθύνη, γιατί είναι πιο δύσκολη η εποχή παλιότερα, πιο απαιτητική. Παλιά οι άνθρωποι ήταν πιο απαιτητικοί. Τώρα είναι πιο απαιτητικοί οι ίδιοι. Εγώ λέω ότι δεν ξέρουν τι θέλουν. Γίνουμε λίγο έτσι. Είμαστε λίγο περιπεκτικά. Το λέω λίγο έτσι περιπεκτικά. Το λέω έτσι λίγο να πειράξω κάποιους ανθρώπους. Έχουμε μία έπαρση αυτή την εποχή. Αυτή η έπαρση όμως δεν είναι καλό. Δεν είναι αληθινή. Δεν είναι αληθινή. Ουσιαστική. Και είναι έπαρση γκρίνιας. Εντάξει, προσπαθούμε να το παντρέψουμε. Ναι, είναι υπάρχει γκρίνιας, είναι θα βελτιωθεί η φταίνει άλλη. Δεν πειράζει, θα βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά πού θα πάει, η ισορροπία θα βρεθεί. Η ουσία είναι μέσα μας, οπότε νομίζω ότι θα δούμε το δρόμο μας. Καταπληκτική λέξη, να καθίσουμε, να μην ξεχάσω όμως. Ζωής κουβέντα, η ουσία είναι μέσα μας. Να φέρουμε και ένα μεζεδάκι. Όχι, όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πούμε ότι οι μεζέδες είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Η ιστορία
η τοποθεσία και οι άνθρωποι του χώρου αυτού εγγυούνται ότι έχει να κάνει ως προς τις απαιτήσεις σας για το καλό ποιοτικό φαγητό. Όμως, Ανούλα, να πω στην υγειά σου, στην υγειά σας όλους τους ανθρώπους εδώ. Πάνω από όλα. Να πούμε καλές γιορτές για τις λίγες μέρες από τους Χριστούγεννα. Φυσικά, ναι. Οι γιορτές είναι μια εποχή χαράς, περίοδος χαράς. Αισθάνεσαι ότι την έχουμε ανάγκη τη χαρά. Ναι, νομίζω ναι. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αγαπήσουμε αυτά που μερικές φορές ξεχνάμε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Εγγονή του κυρίου Νίκου. Άρα, τον παππού τον γνώρισες. Ναι, βέβαια. Οι διδαχές του παππού, αλλά και οι διδαχές του πατέρα, ποιες ήταν για τον χώρο αυτό? Η αλήθεια είναι ότι το μαγαζί, σαν είδος, εκτός από την τοποθεσία και την παρουσία, το ότι είναι εδώ στο ίδιο σημείο πάρα πολλά χρόνια, σε είδος έχει αλλάξει. Όταν λέω έχει αλλάξει, έχει εμπλουτιστεί. Δηλαδή, ο παππούς ήταν μια εποχή του παππού όπου τα μαγαζιά, τα καταστήματα αυτού του είδους δουλεύανε και ως καφεζιθοπολία. Δηλαδή, καλή ώρα, ερχόταν το πρωί να πιει τον καφέ του ο κύριος Λόγος και θα επανέρχονταν το μεσημέρι για να πιει ένα ούσο με τον γείτονα και ίσως και το βράδυ για να πιει ένα κρασί. Υπήρχαν δηλαδή και μαγειρευτά φαγητά, υπήρχε και καφές, υπήρχε και το κρασί. Μετά με τον παπά τα πράγματα γίνανε λίγο διαφορετικά. Ο πατέρας είχε, ας πούμε, ένα είδος που ήταν πιο πολύ βραδινό. Κρεατικά περισσότερο, ρετσίνα, κρασί, αυτό το είδος κατά κύριο λόγο. Στη δική μας εποχή τώρα έχουν μπει και οι θαλασσομεζέδες. Γιατί έχουν αρχίσει τα μαγαζιά να λειτουργούν όλη μέρα. Ξαναγυρίσαμε δηλαδή στην πρώτη φάση του παππού. Ο παππούς ήταν όλη μέρα. Ο παππούς ήταν μόνο βράδυ. Πόσο μπροστά ήταν ο παππούς? Ήταν αλλιώς, ναι, ήταν αλλιώς. Μιλάμε για το 1935. Μιλάμε για το μετά τον πόλεμο. Μετά τον πόλεμο. Να πούμε για το 1935. Να πούμε από το 50 και μετά. Το 1935, εντάξει, ήταν ακόμα λίγο απροσδιόριστη η κατάσταση, αλλά ας πούμε σίγουρα μεταπολεμικά. Ο μπαμπάς ήταν μόνο βράδυ, περισσότερο, και μετά το 90 αρχίσαν τα μαγαζιά να δουλεύουν από το πρωί. Οπότε μπήκε στο είδος και κάτι επιπλέον. Εμπλουτιστήκαμε και με πιάτα τα οποία έπρεπε να ακολουθήσουν την εποχή. Γιατί τώρα καταλαβαίνετε ότι τα πιάτα πλέον δεν μπορούν να είναι απλά, όπως δεν είναι πλέον οι άνθρωποι, όπως είπαμε απλοί. Παλαιότερα οι άνθρωποι ήταν πιο απλοί, οπότε και το φαγητό ήταν σε πιο απλή μορφή. Τώρα είναι λίγο πολύπλοκο το πράγμα. Έχει άλλες απαιτήσεις ο πελάτης. Άνθρωποι που ερχόταν εκείνα τα χρόνια, ακόμα και τώρα, γιατί είναι διακοσμημένος ο χώρος όλος με τεράστιες φυσιογνωμίες από όλους τους χώρους. Ακριβώς. Της πολιτικής, της μουσικής, του αθλητισμού, της τέχνης γενικότερα. Από τις μορφές εκείνες, τι θυμάσαι, κάτι έτσι που σε έμεινε για χρόνια στη μνήμη? Αυτά που έχω ακούσει είναι τα πιο χαρακτηριστικά. Αυτά που έχω δει, επειδή ήταν, ξαναλέω, σε εποχή λίγο πιο σοβαροφανή, να το πω έτσι. Δηλαδή, οι άνθρωποι παλαιότερα κάναν καζούρες, κάναν πλάκες. Που πρέπει να πω ότι καζούρες, πλάκες, αστεία, είναι μια πράξη αρχαιοελληνική. Ναι. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μέσα τους πάντοτε την ευδιαθεσία, είχαν πάντοτε τη διάθεση για αστιάκια, σπαν. Τότε με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να φτιάξουν το κλίμα. Σήμερα όμως ο κόσμος δεν κάνει αστιάκια, παραμιλάει, ο κόσμος το παραμιλάει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είσαι λίγο πιο εγκρατής και δεν μπορείς να είσαι πολλές φορές ο εαυτός. Από τα αστιάκια εκείνα τι θυμάσαι? Αλλά θυμάμαι έτσι περιπτώσεις πολύ χαρακτηριστικές. Η μία ήταν μια ιστορία που έχω ακούσει όχι μόνο τον πατέρα μου, την έχω ακούσει και από γείτονες εδώ, γιατί ήταν παρόντες. Όπου ερχόταν στον παππού η Ιρδέμου.
Τότε οι άνθρωποι δεν ήταν celebrities όπως είναι τώρα. Δεν φωτογραφίζονταν. Όπου πηγαίναν και όπου καθόντουσαν να υπάρχουν φωτογραφίες και κάμερες. Παναγιά μου. Πηγαίνανε και βλέπανε τον Μπαρμπανίκο, τον Μπαρμπακώστα. Η Βέμπο λοιπόν έπινε δεμέστιχα. Και κάποια στιγμή ήταν αργά. Να τονίσω ότι ο παππούς έμεινε με τέσσερα παιδιά πολύ νωρίς. Δηλαδή μεγάλωνε μόνος του τα τέσσερα παιδιά του, οπότε το σπίτι του ήταν εδώ δίπλα, το πατρικό, δύο βήματα από εδώ. Όπου εκείνη τη στιγμή που ήταν πολύ αργά και δεν έχουν φύγει, γύρισε και είπε την Σοφία, έχω τέσσερα παιδιά στο σπίτι μόνα τους. Πρέπει να πίνεις τη δεμέστιχα και να φύγουμε. Στη Βέμπο. Στη Βέμπο. Στη Βέμπο. Στη Βέμπο. Και αυτή απάντησε εκείνη την ώρα ότι εντάξει ρε Νικόλα, αργά ήρθαμε, πίνε τη δεμέστιχα και δρόμο, σπίτι, ύπνο. Mm. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό που εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν ήταν παρεξηγήσιμο εκείνη την εποχή. Ήταν πολύ διαφορετικές. Από τους ξένους, κάτι που να σε έχει μείνει έτσι, που όταν, έχουν έρθει. Ξένους όταν λέμε. Ενώ ξένους πολίτες, ανθρώπους μιας άλλης χώρας. Όχι Έλληνες. Οι ξένοι μας αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικά από ό,τι οι Έλληνες. Δηλαδή νιώθουν μεγαλύτερο δέος όταν διαβάζουν την ιστορία μέσα στο κατάλογο του καταστήματος. Και συγκεκριμένα δεν θα ξεχάσω ποτέ ένας κύριος που ήρθε με τη σύζυγό του και έφαγε, ο οποίος όταν έφυγε μου είπε και στα αγγλικά η κόρη. Διάβασα, άκουσα λέει στο ξενοδοχείο για αυτό το μαγαζί και μετά όταν μπήκαμε στο ταξί για να μας φέρει, επίσης το ήξερε όταν το ταξί που βρίσκεστε. Μας είπανε ότι είναι μια πολύ παλιά επιχείρηση, ότι έχει πολύ ωραία θέα, θα δούμε όλη την πόλη και θα φάμε καλά. Αυτή τη στιγμή λέει, αυτό που διαπιστώνω είναι ότι έχετε αυτό το οικογενειακό, γιατί έτυχε εκείνη τη μέρα να με βοηθάει και η μαμά και ο παπάς και ήμουν και εγώ και η αδελφή μου και ο σύζυγος. Και αντιληφθήκαν ότι όλοι αυτοί είναι μέλη της οικογένειας. Αυτό λέει, μας φαίνεται πρωτάκουστο. Δεν το έχουμε ξανά συναντήσει στα τόσα χρόνια. Δηλαδή να υπάρχει σε ένα μαγαζί τόσο ετών και να είναι ενεργή, να είστε ενεργοί. Και επίσης μας κάνει φοβερή εντύπωση ότι γράφετε εκτός από το τηλέφωνο του καταλόγου, το τηλέφωνο του σπιτιού σας. Που σημαίνει ότι για να έχει κάποιος ένα τηλέφωνο οικίας, ανά πάσα ώρα δηλαδή, ενοχλείς σημαίνει οπουδήποτε. Σημαίνει αξίες. Αυτό εδώ το έχουμε κρατήσει από τότε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά πάντα έχουμε και το τηλέφωνο του σπιτιού, αν κάτι θελήσει. Οι πεντακάθαροι, οι κρυστάλλινοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Αυτό που θέλω να πω εσένα, αλλά να το τονίσω κυρίως στους φίλους της εκπομπής, εμείς δεν σκηνοθετούμε εκ των προτέρων τίποτα. Ο τόπος μας είναι μια αγνή, αγνότατη, πατριωτική, ελληνικότατη, κυρίως των παλαιών χρόνων, του ελληνισμού εκπομπή. Θέλει να αναδείξει τις αξίες. Και για να τι λέει, για να τι λέει, ότι τους έκανε εντύπωση μεγάλη τους ξένους, το ότι είναι η οικογένεια εδώ μέσα, δουλεύει η οικογένεια εδώ μέσα και όχι μόνο δουλεύει. Βάζουνε στην καρτούλα, βάζουνε και το τηλέφωνο της οικίας, κάτι το οποίο είναι αδιανόητο. Και έχει συμβεί όμως, συγγνώμη που διακόπτω, να χρειαστεί. Δηλαδή έφυγε παρέα, υπήρξε το μαγαζί και ξένα στο διαβατήριο. Την άλλη μέρα πετούσα. Και χρειάστηκε να ειδοποιήσει το μαγαζί να έρθει εν καιρός κάποιος για να πάρει. Δηλαδή πόσο απλοϊκά κάποια πράγματα και πόσο δηλαδή, χρήσιμα. Πόσο χρήσιμα. Και ένα ακόμα γεγονός που θυμάμαι είναι μια καλή πρωία που ήρθαν να φάνε για πολλωστή φορά δύο κορίτσια. Οι οποίες ήταν νεαρές κοπέλες, από ό,τι αντιλήφθηκαν γυρνούσαν ανά τον κόσμο. Κάναν ταξίδια σε, όχι τίποτα φοβερό και τρομερό τουρισμό, ξέρετε τώρα. Δύο κοπέλες που επισκέπτονται διάφορες χώρες και πόλεις. Και εκείνη τη μέρα τυχαία, μετά το φαγητό τους,
μου λένε καλέστε παρακαλώ ταξί για το αεροδρόμιο. Πετούσαν. Όπου είχε γενική απεργία. Δεν δούλευε κανένα ταξί, κανένας ραδιοσταθμός, τίποτα. Πώς θα πάνε από την άλλη πόλη στο αεροδρόμιο, για αυτούς που ξέρουν τον τόπο εδώ, αντιλαμβάνονται ότι είναι πολύ δύσκολη η προσέγγιση του αεροδρομίου χωρίς ταξί. Δεν υπήρχε ούτε μέσο, λεωφορείο, ούτε. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα φυσικά ήταν να τις πάμε εμείς. Τι άλλο. Υπάρχει αυτοκίνητο. Άω λοιπόν, παίρνω το αυτοκίνητο, σταματώ μπροστά στο απέναντι στο χώρο, στο τραπέζι και λέω, λάτε, λέω να πάμε στο αεροδρόμιο. Λέει, πώς. Το αυτοκίνητό μου. Θα σας πάω εγώ στο αεροδρόμιο. Πηγαίνουμε λοιπόν για να μην μακρηγορώ στο αεροδρόμιο, κατεβάζω τις βαλίτσες, τις αποχαιρετώ, τις λέω, καλό μου καλή πτήση, βγάζουν με πληρωσμό. Σας παρακαλώ, δεν το έκανα με αυτό το λόγο. Έπρεπε να προσεγγίσετε το αεροδρόμιο, δεν γίνεται να έρθετε με άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να πάρω χρήματα, ας πούμε. Δεν. Μου στείλαν λοιπόν μια κάρτα ευχητήρια από το άλλο κράτος που επισκέφτηκαν και μάλιστα ήταν, νομίζω, Τσεχία. Όπου λέγανε ότι αυτό το πράγμα έχουμε γυρίσει σχεδόν όλο τον κόσμο και ταξιδεύουμε συνεχώς. Αυτό το πράγμα, αυτή την αντιμετώπιση, αυτή τη χειρονομία, να το πω έτσι, δεν την έχουμε συναντήσει ποτέ και πουθενά. Και με τα τηλέφωνα, τις διευθύνσεις για οτιδήποτε χρειαστεί να ξαναεπικοινωνήσουμε. Φίλες, φίλοι, δεν το ξέραμε. Δεν τα γνωρίζαμε αυτά που θα μας πει η Άννα. Όμως ξέραμε πού θα πιούμε καφέ παραδοσιακό, ελληνικό, γεμάτος μνήμες. Και ουσιαστικά, Άννα Κρεωνίδου, αυτός είναι ο Έλληνας. Αυτός είναι ο ελληνισμός. Είναι χαρακτηριστικό μας. Είναι αυτό δεν το οποίο δηλαδή μας κάνει να ξεμπορίζουμε. Δεν θα το έκανε μόνο κάποιος ο οποίος έχει μια δουλειά. Είναι το αυτονόητο. Είναι αυτονόητο. Είναι το αυτονόητο. Είναι αυτονόητο. Και ας κρατήσουμε αυτό έτσι, φτάνοντας στο τέλος της συζήτησής μας και της αναμνήσεις που έζησε από τα λεγόμενά σου. Και εγώ, είναι σαν να ήμουν και εγώ εδώ πέρα και πολλοί τηλεθεατές, ότι αυτό είναι λεβέντες, αυτό είναι κοπελιές, Ελλάδα. Αυτό είναι Ελλάδα, κυρίως οι άνθρωποι. Κυρίως οι άνθρωποι, και όταν θέλουμε να δείξουμε τον καλό μας σε αυτό, τότε είμαστε κορυφαίοι. Δεν είναι υποκριτικό τίποτα από ό,τι μας βγαίνει αυτό εδώ να κάνουμε. Γιατί αυθόρμητα βγήκε η σκέψη και σε μένα σας ξαναλέω ότι στον οποιονδήποτε θα έχω κάνει. Αυτή η χειρονομία. Χάρηκα πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Χριστούγεννα με υγεία. Καλές γιορτές. Το 1982 ο πολιτιστικός φορέας Ορόσημο δραστηριοποιείται εδώ στην περιοχή. Καλλιεργεί, μεταλαμπαδεύει τις αξίες του ελληνισμού. Και έχω τη χαρά μου έτσι λίγες πληροφορίες να πάρουμε, Βαγγέλη, για το ποιοι είστε. Και μετέπειτα στη συνέχεια να γνωρίσουμε και τα χορευτικά σας. Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Παύλου, το Ορόσημο. Ιδρυθήκαμε το 1982, όπως προαναφέρατε. Μια ομάδα παιδιών τότε υπό την διδασκαλία του κύριου Βασίλη Γκζά, του δασκάλου μου, που εγώ ήμουν πολύ μικρό παιδί όταν ξεκίνησα σε αυτό το σύλλογο, ήμουν 8 χρονών. Έκανε μια μεγάλη προσπάθεια και αναδειχθήκαμε στα πολιτικά δρόμενα της πόλης και του εξωτερικού, σε πολλά φεστιβάλ. Πόσα μέλη έχει? Έχουμε γύρω στα 80 με 100 μέλη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ικανοποιητικός αριθμός. Ικανοποιητικός αριθμός, αλλά είχαν φτάσει και τα 200 και 250 παλιότερα. Η δράση σας? Η δράση μας είναι
εντός του Δήμου Νεάπολης Σκιών, όπου μας καλούν σε γιορτές Αγίων που χορεύουμε στα πανηγύρια και αυτά, έχουμε την τιμή να χορεύουμε στα Αγιοπαυλίτικα που μας καλεί ο Δήμος Νεάπολης Σκιών και να τον τιμούμε με το χορευτικό μας και τον κύριο Δανιηλίδη που τα διοργανώνει πλέον. Και επίσης συμμετέχουμε και σε φεστιβάλ είτε πανευρωπαϊκά είτε παγκόσμια. Μιλάμε πάντοτε για δράσεις με άξονα, με κατεύθυνση, την παραδοσιακή μουσική. Τους παραδοσιακούς χορούς. Όλων των περιοχών της πατρίδας μας. Όλων των περιοχών της πατρίδας μας και του Πόντιου και της Καπαδοκίας και της Μικράς Ασίας. Σήμερα εμάς για την εκπομπή, τι θα μας χορέψει? Θα σας χορέψουμε έναν παμακεδονικό χορό, το Συρτό Μακεδονίας. Αργότερα θα περάσουμε στο Ράικο, ένα χορό της Αλμοπίας. Και κατόπιν θα χορέψουμε το Λεβέντικο και το Ζάρωμο που είναι από τη Φλόρη. Καταπληκτικούς μακεδονικούς ελληνικούς χορούς. Βέβαια. Ο λόγος πλέον στα χορευτικά μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Φίλες, φίλοι, φτάσαμε στο τέλος του ταξιδιού μας. Φτάσαμε στο τέλος του αφιερώματός μας στον ιστορικό προσφυγικό Δήμο Παλαιό Αγίου Παύλου και Ευαγγελιστρίας, την περιοχή, την ιστορική. Σήμερα γνωρίσαμε έναν τόπο ελληνικότατο, μακεδονικότατο, έναν τόπο γεμάτο από ήθη, έθιμα και παραδόσεις. Σήμερα γνωρίσαμε έναν τόπο με λεβέντικη ελληνική ψυχή. Σήμερα γνωρίσαμε κατά πολλούς το ομορφότερο μπαλκόνι, την ομορφότερη βεράντα της πόλης Θεσσαλονίκης. Το ταξίδι μας ήταν κοπιαστικό, ήταν κουραστικό, ήταν όμως και γεμάτο ψυχή. Με έναν συνοδοιπόρο, έναν ιχνηλάτη, τον πρόεδρο, τον Κώστα, τον Ταχτατζή. Ταχτατζή. Είναι δύσκολο όνομα Κώστα, αλλά όμως το καταφέραμε. Γιατί με τη βοήθεια του Κώστα, του Προέδρου, ήταν αυτό το ταξίδι πιο εύκολο, πιο βατό. Περπατήσαμε σε έναν παλιό δήμο, σήμερα ανήκει διοικητικά, όπως είδαμε κατά τη διάρκεια και ακούσαμε και γνωρίσαμε της εκπομπής, στο Δήμο Νεάπολης, Σικαιών. Γνωρίσαμε έναν τόπο ιδιαίτερο, όπου τα στενοσόκακά του, οι ανηφόρες, οι κατηφόρες, το δάσος, το αγνάντεμα στο Θερμαϊκό, ακόμα όμως και σε ιδιαίτερες γωνιές που μυρίζουν Ελλάδα, που μυρίζουν μια άλλη εποχή, μας ταξίδευσαν και μας ταξίδευσαν πίσω σε ένα κόσμο διαφορετικό. Αυτός ο κόσμος ο διαφορετικός είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια της Ελλάδας μας, της πατρίδας μας. Είναι η αλήθεια ότι αυτό που κατά καιρούς παρουσιάζουμε, βάζω και τον εαυτό μου πολλές φορές μέσα, μας δείχνουν, ίσως δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι. Και αυτό που πρέπει να είναι, είναι αυτή η όμορφη παρέα. Αυτός ο καταπληκτικός πολιτιστικός σύλλογος του Αγίου Παύλου, το χορόσημο. Οι άνθρωποι που πήραν μέρος στην εκπομπή, οι άνθρωποι που γνωρίσαμε περπατώντας εδώ, οι άνθρωποι απλοί που αγωνίζονται με υπερηφάνεια, με αξιοπρέπεια, αγωνίζονται και με ελπίδα ότι αυτός ο τόπος ήταν των παππούδων, των γιαγιάδων, αυτός ο τόπος είναι δικός μας, αυτός ο τόπος είναι των παιδιών μας, αυτή είναι η Ελλάδα μας, αυτή είναι η πατρίδα μας. Και μέσα από διαφορετικές αξίες γίνεται ένας αγώνας ψυχής και καρδιάς να μείνει αυτή η διαφορετικότητα του ελληνισμού. Όμως, σε λίγες ημέρες φτάνουμε στα Χριστούγεννα. Το μήνυμα του Θεανθρώπου είναι η αγάπη. Αυτό να είναι η καθημερινή μας σκέψη, η καθημερινή μας πράξη, η καθημερινή μας στάση ζωής, να είναι η καθημερινή μας φιλοσοφία ζωής. Σε τούτα τα στενοσόκακα θα πρέπει να σας πω και πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι ο Απόστολος των Εθνών δίδαξε πριν χιλιάδες χρόνια, κατά τη δεύτερη του περιοδία, το 51 μετά Χριστό, σε τούτη εδώ την περιοχή. Περπατήσαμε στα βήματα του Αποστόλου Παύλου, περπατήσαμε, προσπαθήσαμε να έρθουμε κοντά στα λόγια του μέγιστου ιχνηλάτη του χριστιανισμού, ο οποίος εδώ στάθηκε, εδώ κυνηγήθηκε, εδώ ξαπόστασε να πιει νερό και από εδώ να συνεχίσει την ιεραποστολική του διαδρομή και κατήχηση του χριστιανισμού. Αυτός είναι ο Άγιος Παύλος. Αυτός είναι ο Άγιος Παύλος των αξιών. Και αυτές οι αξίες, τούτες τις μέρες της χριστιανοσύνης, της γέννης του Θεανθρώπου, να είναι πάντοτε μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας, να μας ταξιδεύουν, να μας σοφρονίζουν, να μας οδηγούν πάνω απ' όλα μέσω της αγάπης στην ανθρωπιά. Γιατί δίχως ανθρωπιά δεν έχει αξία καμιά ιδεολογία, καμιά θρησκεία. Και πάνω απ' όλα δεν έχει αξία κανένας πολιτισμός.
Ευχαριστώ όλους που βοήθησαν να γίνει και αυτό το ταξίδι και αυτό το αφιέρωμα σε τούτον εδώ τον τόπο που λέγεται Άγιος Παύλος, που λέγεται Ευαγγελίστρια. Ιδιαίτερα όμως, το ξαναλέω, σε αυτό τον ωραίο Έλληνα, τον πρόεδρο, τον Κώστα και αφανείς ανθρώπους που πολλές φορές είναι οι αγνοί υποστηριχτές της εκπομπής, ο τόπος μας. Γιατί ο τόπος μας είναι ο δικός σας τόπος και ο δικός σας τόπος είναι ο δικός μας τόπος. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ για ό,τι έχεις κάνει για αυτή την εκπομπή, όπως αυτό το καταπληκτικό, θα έλεγα, χορευτικό τμήμα του Συλλόγου και σας εύχομαι όλους καλή χρονιά, αν έχεις την καλοσύνη, γιατί σε λίγες μέρες θα έχουμε και την πλέον αλλαγή του χρόνου, πρώτα τα Χριστούγεννά μας, μετά ο καινούριος χρόνος. Αν ήθελες έτσι να στείλεις ένα μηνυματάκι στο σύνδημό του, συμπατριώτη του, συνανθρώπου σου, στους γείτονες, γιατί εσείς μεγαλώσατε όλοι εδώ. Πολύ ευχαριστώ, Γιώργο μου. Καταρχήν, να σου κάνω δώρο ένα βιβλίο για τα κατεχόμενα της Κύπρου, γιατί μου έχεις πει ότι έχεις κάνει πολλές εκπομπές για την Κύπρο. Όχι, Παναγία μου. Θέλω να σε ευχαριστήσουμε που επέλεξες τον τόπο μας και τον αναδεικνύεις με την εκπομπή σου. Ευχαριστούμε το κανάλι σας. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους βοήθησαν για να γίνουν τα γυρίσματα, τους επαγγελματίες του τόπου μας. Να πούμε για τις άγιες αυτές οι μέρες χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Αγάπη, ευτυχία, υγεία πάνω απ' όλα. Για το καινούριο έτος, τα καλύτερα σε όλες τις οικογένειες του τόπου μας και όχι μόνο, για όλη την Ελλάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που έκανες για τον τόπο μας και θέλω να σε καλέσω και στα Αγιοπαυλίτικα που είναι το καλοκαίρι, να έρθεις με την κάμερά σου. Είναι 26 μέχρι 29 Ιουνίου, είναι τετραήμερες εκδηλώσεις, γίνονται προς τιμή του Αγίου Παύλου, θα χαρούμε πολύ να σε έχουμε κοντά μας. Κλείνουν οι εκδηλώσεις μετά την περιφορά της εικόνας, πάντοτε με ένα μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή, Έλληνα, και μπορώ να σου ανακοινώσω και 2-3 ονόματα, ας πούμε, που είχαμε καλλιτέχνες. Ήταν ο Κώστας ο Μακεδόνας, ήταν ο Δημήτρης ο Μπάσης, η Ελένη Τσαλικοπούλου. Έχουμε καλούς καλλιτέχνες. Θα χαρούμε πολύ να σου κοντά μας στα Αγιοπαυλίτικα. Με τη βοήθεια του Θεού, πρώτιστα να είμαστε γεροί και μετέπειτα, φίλε Κώστα, με μεγάλη χαρά και σε ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση. Και κρατώντας αυτό το βιβλίο, κατεχόμενα οδηπορικό, θα πρέπει να έχουμε πάντα στην ψυχή μας συνέλληνες, συμπατριώτες, συνάνθρωποι, φίλοι, φίλες, τον ελληνισμό, απανταχού κι αν είναι, ο ελληνισμός χαρακτηρίζεται για τρία πράγματα. Το ομόθρησκο, το ομόγλωσσο, το ομόεθνο. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Και όσο η παγκοσμιοποίηση και να θέλει, θα το πω, γιατί έχω και το χρέος. Και έχουμε όλοι το χρέος να το λέμε. Ασχέτως αν το αποφεύγουμε, να θέλει να αλλάξει τα ήθη και τα έθιμα, δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει. Και δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει γιατί και του Έλληνα, με ό,τι πολλές φορές λαθεμένο μπορεί να κουβαλάει, μέσα από τις όλες αυτές δυσκολίες των τελευταίων ετών, αλλά και παλιότερα ακόμα, υπάρχει όμως αυτό το μέταλλο, υπάρχει αυτή η ψυχή του Έλληνα που εύκολα δεν καταβάλλεται. Και πάλι, καλά Χριστούγεννα και καλή νέα χρονιά.